Κυρίε και κύριοι, καλό σα απόγευμα. Χρόνια πολλά σε όλου. Α πούμε και άλλη μια φορά και καλή χρονιά. Και να θυμίσουμε, όπω είπαμε και από τι προηγούμενε ημέρε, ότι ο καιρό από αύριο μέχρι και το τέλο τη εβδομάδα θα διατηρηθεί συνεφιασμένο και ευρωχερό στι περισσότερε περιοχέ. Θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα πέσει μάλιστα αισθητά η θερμοκρασία από την Κυριακή και μετά. Δεν φαίνεται πάντω να έχουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στο ελληνικό χώρο, αν και υπάρχει ένα ε, έκτακτο δελτίο προειδοποίησης για, μετα, για, τη μεταβολή αυτή του καιρού. Ε, μπορούμε να δούμε δε χαρακτηριστικά στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων ότι πλησιάζουν διαδοχικά χαμηλά από τη Δυτική και την Ευρώπη και την Κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας. Θα δώσουν αρκετέ βροχές και καταιγίδε. Ωστόσο, θερμοκρασιακά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές καθότι η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 15 με 16 βαθμούς στην κεντρική και την νότια Ελλάδα και γύρω στους 12 βαθμούς στα βόρεια, δηλαδή θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Αν δούμε το χάρτη της Βαλκανικής, στα βαρομετρικά συστήματα παρατηρούμε ότι το χαμηλό που θα μας επηρεάσει αύριο το μεσημέρι θα βρεθεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδε και επίσης θα βρέξει και στα υπόλοιπα και θα χιονίσει σε περιοχές πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Αυτά τα στοιχεία του καιρού μπορούμε να τα δούμε στην αναλυτική κάρτα του καιρού, όπου βλέπουμε ότι στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι χιονοπτώσει θα εκδηλωθούν από τα 1000 μέτρα υψόμετρο και πάνω. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα είναι στου 11 βαθμού στη Βόρεια Ελλάδα, στου 15 στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο και στα νησιά του Αιγαίου στου 16 με 17 βαθμού. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Υπάρχει βεβαίω στάση ενίσχυση στο νότιο Ιόνιο που θα φτάσουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 μποφόρ και παράλληλα και αύριο. Όχι όμως όπως σήμερα θα έχουμε τοπικά περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλε κυρίω στι ε, περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδο. Κατά τα άλλα, τώρα μπορούμε να δούμε στι τοπικέ προγνώσει ότι στην Αθήνα θα έχουμε αρκετά αυξημένη συννεφιά, θα εκδηλωθούν τοπικέ βροχέ και ίσω και πρόσχερη καταιγίδα. Προ το βράδυ, ο καιρό θα αρχίσει σχέση για να παρουσιάζει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 15 βαθμού Κελσίου και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά, περιορισμένη ορατότητα και όπω και σήμερα ο Μίχλη, η οποία όμω ίσω κρατήσει λιγότερο από ό,τι σήμερα. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στου 11 βαθμού Κελσίου. Για την υπόλοιπη τώρα κεντρική και βόρεια Ελλάδα ανάλογε θερμοκρασίε, δηλαδή γύρω στου 10 με 12 βαθμού στα βόρεια, 12 με 14 στα κεντρικά, αρκετά αυξημένη συννεφιά και τοπικέ βροχέ στι περισσότερε περιοχέ. Ίδια η κατάσταση στα δυτικά και τα νότια τμήματα με λίγο υψηλότερε θερμοκρασίε, όπου τοπικά θα φτάσουν και του 16 βαθμού Κελσίου στην περιοχή του Ηρακλείου. Στην προοπτική τώρα του καιρού, όπω είπαμε και προηγουμένω, θα έχουμε αρκετέ βροχέ στα δυτικά, τα νότια και το Ανατολικό Αιγαίο, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, μάλιστα ε, την Παρασκευή προ το Σάββατο θα φτάσουν τοπικά τα 8, ίσω πρόσχερα και τα 9 μποφόρ μέσα στο Σάββατο και θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία, περισσότερο αυτό θα φανεί την Κυριακή. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις κάρτες του καιρού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή το δεύτερο σύστημα που είδαμε στο χάρτη προηγουμένω που έρχεται από την Ιταλία βρίσκεται στο Τυρινικό Πέλαγο. Θα κινηθεί προ τη χώρα μα. Αυτό θα φανεί περισσότερο με το βράδυ τη Παρασκευή προ το Σάββατο και θα δώσει αρκετέ βροχέ στα δυτικά. Ενώ ήδη από τι πρωινέ ώρε θα επηρεάζεται η Ανατολική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, θα φτάσουν τοπικά και τα 6 με 7 μποφόρ, θα είναι νοτιάδε. Οι θερμοκρασίε όμω όπω βλέπετε και την Παρασκευή θα είναι γύρω στου 14 με 16 βαθμού στην κεντρική και την νότια Ελλάδα και στα βόρεια γύρω στου 10 με 12 βαθμού Κελσίου. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα τώρα, τη Παρασκευή προ το Σάββατο, και μπορούμε να δούμε ότι το Σάββατο θα έχει πλέον βρεθεί πάνω από τη χώρα μα, πάνω από, την, από τα νότια τμήματα της Ελλάδο, δηλαδή στην περιοχή τη Κρήτη θα βρίσκεται το χαμηλό. Αυτό θα δώσει αρκετέ βροχέ και καταιγίδε, κυρίω στα θαλάσσια τμήματα, χιόνια στα ορεινά, αλλά ίσω και τα ημιορεινά τη Βόρεια Ελλάδο. Και παράλληλα, μετά, στο Σάββατο θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 6 με 7 και κατά τη διάρκεια τη νύχτα ακόμη και τα 8 με 9 μοφόρ, κυρίω στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο. Όσοι προγραμματίζουν κάποιο ταξίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο έγκυρες, θα έλεγα, αύριο. Αν πάμε εδώ την Κυριακή, όλο αυτό το σύστημα τώρα θα έχει υποχωρήσει, θα έχει περάσει και προς την περιοχή της Κύπρου, ο καιρός θα βελτιωθεί, αλλά ήδη την Κυριακή, θα επικρατούν ενισχυμένοι βορειάδε στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 με 8 μοφόρ και βεβαίω οι θερμοκρασίε όπω παρατηρείτε στην, βόρει στην Βόρεια, Ελλάδα θα είναι γύρω στου 5 με 7 βαθμού, θα πέσει δηλαδή αισθητά η θερμοκρασία. Στα κεντρικά, ανατολικά, υπηρετικά στου 9 με 10 βαθμού Κελσίου και μόνο. Στη Δυτική Ελλάδα και την περιοχή της Κρήτης και τα 12 νησιά θα έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 14 με 15 περίπου βαθμών Κελσίου. Τώρα, για την Αττική, το επόμενο τρίμερο, να δούμε πώ θα κυλήσει ο καιρό. Την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένη συννεφιά, βροχέ πολλέ περιμένουμε κυρίω το Σάββατο και λιγότερε την Κυριακή και θα πέσει σταδιακά η θερμοκρασία κατά 5 περίπου βαθμού, δηλαδή από του 15 βαθμού την Παρασκευή, θα φτάσουμε την Κυριακή στου 10 βαθμού Κελσίου. Ανάλογη πτώση θα παρουσιάσει θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί από του 12 βαθμού την Παρασκευή θα φτάσουμε την Κυριακή στου 8 βαθμού Κελσίου. Όμω ο καιρό θα αρχίσει μετα... από το Σάββατο το απόγευμα σιγά σιγά να ανοίγει και την Κυριακή θα έχουμε μόνο παροδικά αυξημένη συνεφιά με ανέμου έω 4 μποφόρ. Να δούμε επίση και κάποιε περιοχέ από αυτέ που στέλνετε εσεί. Μια φωτογραφία από τον τόπο σα. Έχουμε τη, την Παναγία τη Βροντιανή, ένα μοναστήρι που βρίσκεται στους βουρλιώτες της ΣΑΜΟΥ. Μας την έστειλε τη φωτογραφία η φίλη της εκπομπής, η Ευαγγελία Καπενέκα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειώσουμε ότι μπορείτε κι εσείς να στέλνετε και βλέποντας την επόμενη κάρτα, όπου θα δώσουμε και την πρόγνωση για, για τους βουρλιώτες της ΣΑΜΟΥ, μπορείτε να μας στέλνετε στο theodoros.kolidas παπάκιμεγατv.com μια φωτογραφία από την περιοχή σα, να προβάλλουμε κάποια αξιοθέατα και βεβαίω να πούμε για του βουλιώτε ότι εκεί ο καιρό ήταν ευρωχερό Παρασκευή και Σάββατο και αρχίζει να ανοίγει σιγά σιγά από την Κυριακή και μετά, αλλά με πτώση και εκεί τη θερμοκρασία αισθητή, γύρω στου 7 βαθμού Κελσίου θα έχουμε την Κυριακή. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι μπορείτε να δείτε την εκπομπή αυτή ξανά από το Web TV της προσωπικής μου ιστοσελίδα στο kolidas.gr. Να ευχηθώ σε όλους άλλη μια φορά χρόνια πολλά και να ευχηθώ επίσης και στο Μέγκα καλύτερες ημέρες, πιο φωτεινές αυτές που θα είναι που θα ακολουθήσουν. Γεια και χαρά σας.